Κύριε Υπουργέ, κύριε Υφυπουργέ, κύριε Πρόεδρε, κύριε Κυβερνήτα, αξιότιμοι ομιλητές, κυρίες και κύριοι. Θέλω να συγχαρώ την ΑΧΕΠΑ και ειδικότερα την ΑΧΕΠΑ Άγιος Ανδρέας Αχαΐας για την ανάληψη αυτής της τόσο σημαντικής διεθνούς πρωτοβουλίας για την επανεκκίνηση της ελληνικής οικονομίας, η οποία ξεκινά σήμερα το μεγάλο της ταξίδι για τη δημιουργία ενός ευίωνου αύριο για όλους τους Έλληνες. Μια πρωτοβουλία που ανταποκρίνεται, θα έλεγα, με απόλυτο τρόπο στην αποστολή της ΑΧΕΠΑ, που επί έναν αιώνα αποτελεί έναν από τους πιο σημαντικούς εκπροσώπους του ελληνισμού, όχι μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο. Μεταλαμπαντεύοντας στις νέες γενεές τις ομογένειες αξίες, ιδανικά αρχές, διαχρονικές, αναδεικνύοντας παράλληλα το πρόσωπο μιας Ελλάδας που αντέχει τις αντιξοότητες, που δημιουργεί μέσα στις πιο δύσκολες συνθήκες, που πρωτοπορεί εκεί που η ελπίδα μοιάζει να χάνεται. Η Περιφέρεια Αττικής στηρίζει περήφανα αυτή τη διοργάνωση, καθώς μοιραζόμαστε ένα κοινό στόχο, κύριε Πρόεδρε. Τη δημιουργία των κατάλληλων προϋποθέσεων για να φέρουμε ένα καλύτερο βιώσιμο μέλλον με ανάπτυξη, ευδαιμονία για κάθε πολίτη. Από την πρώτη μέρα που αναλάβαμε τα καθήκοντά μας ως διοίκηση της μεγαλύτερης σε πληθυσμό ελληνικής περιφέρειας, ο στόχος μας ήταν και παραμένει ένας: να κάνουμε την Αττική μας πρώτη σε όλα τα επίπεδα προς όφελος της κοινωνίας. Παρά τις αντίξωες συνθήκες που προκάλεσε η πανδημία, είμαστε περήφανοι γιατί σήμερα υλοποιούμε πάνω από 900 έργα προϋπολογισμού άνω των 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ, ενώ πρωταγωνιστούμε στην αξιοποίηση των πόρων του ΕΣΠΑ με απορρόφηση της τάξης άνω του 86% και τη δημόσια δαπάνη να ξεπερνά τα 718 εκατομμύρια ευρώ. Πίσω από αυτά τα νούμερα κρύβονται δεκάδες έργα και παρεμβάσεις σε κάθε Δήμο της Αττικής που αναβαθμίζουν την καθημερινότητα των συμπολιτών μας, ενισχύουν την επιχειρηματικότητα και αποτελούν ανοιχτή πρόκληση για τους επενδυτές. Από αυτά τα έργα θα ήθελα να ξεχωρίσω τις εμβληματικές αστικές αναπλάσεις που είχαν γίνει για χρόνια σε αδράνεια και είχαν μείνει και πλέον τρέχουν με γοργούς ρυθμούς, αφού αξιοποιήσαμε κάθε διαθέσιμο πόρο, κυρίως κοινοτικά κονδύλια, αλλά και σε σύμπραξη με τον ιδιωτικό τομέα. Την ανάδειξη της Αθηναϊκής Ριβιέρας, του παράκτιου κοσμήματος της Αττικής μας, την ανάπλαση Φαλιρικού Όρμου και τη δημιουργία του Μητροπολιτικού Πάρκου, την ανάπλαση του Μικρολίμανου, καθώς και την επέκταση του λιμένος Πειραιά και τη δημιουργία προβλήτας για την εξυπηρέτηση κρουαζιέρας, με τα θετικά αποτελέσματα στον τομέα του εμπορίου, των επενδύσεων και της δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας να είναι αυτονόητα. Είναι εξαιρετικά σημαντικό το γεγονός ότι ανάμεσα στους στόχους της πρωτοβουλίας σας συγκαταλέγεται και η ενίσχυση του τουριστικού προϊόντος των ελληνικών περιφερειών, κάτι που για εμάς αποτελεί βασικό στόχο της πολιτικής μας. Με συγκροτημένες προσπάθειες και βέβαια με μια φιλόδοξη επικοινωνιακή καμπάνια παγκόσμια, αναδεικνύουμε την Αττική ως δημοφιλή ταξιδιωτικό προορισμό για κάθε εποχή του χρόνου, κάτι που εκφράστηκε τόσο στον αυξημένο αριθμό επισκέψεων, όσο και στην αύξηση της τουριστικής δαπάνης, αλλά και της διάρκειας μέσης παραμονής των διεθνών επισκεπτών στην περιφέρειά μας. Στο επίκεντρο της πολιτικής μας βρίσκεται η ανάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της Αττικής. Το φυσικό της σκάλος, η ιστορία και το εξαιρετικό ανθρώπινο δυναμικό που διαθέτει, αλλά και η διαμόρφωση συνθήκων για την προσέλκυση επενδύσεων που θα προσφέρουν νέες θέσεις εργασίας με καλές αποδοχές και δυνατότητες εξέλιξης. Αξιοποιώντας την διεθνή εμπειρία και ευθυγραμμισμένη με την εθνική τουριστική πολιτική, επενδύουμε σε θεματικές μορφές τουρισμού όπως ο πολιτιστικός, ο γαστρονομικός, ο αθλητικός, ο εινικός, ο τουριστικός υγείας, τουρισμός υγείας και ευεξίας. Σε αυτό το πλαίσιο έχουμε μοχλεύσει πόρους από κάθε διαθέσιμη πηγή για την ανάδειξη
και την δημιουργία των κατάλληλων υποδομών. Προχωρήσαμε στην αξιοποίηση κονδυλίων του ΕΣΠΑ για την αναδιαμόρφωση αρχαιολογικών χώρων και πολιτιστικών τοποσίμων, καθώς και στη δημιουργία νέων εστιών πολιτισμού που οριοθετούν το διεθνή πολιτιστικό μας προφίλ και προωθούμε τα αγροδιατροφικά προϊόντα μας μέσα από τη συμμετοχή στις μεγαλύτερες διεθνείς εκθέσεις, επενδύοντας στην αναβάθμιση των υφιστάμενων αθλητικών εγκαταστάσεων, δημιουργούμε ανοιχτούς χώρους άθλησης και ψυχαγωγίας, ενισχύουμε την επιχειρηματικότητα και τις επενδύσεις σε τομείς θεματικού τουρισμού. Εκείνο που έχει πρωταρχική σημασία για όλη μας την προσπάθεια είναι η ανάδειξη του τουρισμού υγείας ως κορονίδας της πολιτικής μας στο θεματικό τουρισμό. Η Αττική πληρεί ένα σημαντικό αριθμό κριτηρίων για να επιτύχει την κατάκτηση ενός σεβαστού μερίδιου της αγοράς και να καθιεριωθεί ως ο σοβαρός ανταγωνιστής παγκοσμίως. Διαθέτουμε υψηλότατο επίπεδο ιατρών εντός και εκτός συνόρων, εξαιρετικής ποιότητας υπηρεσίες υγείας, διενώς πιστοποιημένες δομές, αλλά και ευνοϊκές νομοθετικές ρυθμίσεις, ιδίως στις υπηρεσίες γονιμότητας και εξωσωματικής γονιμοποίησης. Το συγκριτικά χαμηλό κόστος υπηρεσιών υγείας και διαμονής χωρίς εκπτώσεις στην ποιότητα, σε συνδυασμό με το εξαιρετικό κλίμα, το μεσογειακό ήλιο και την ασφάλεια σε όλα τα επίπεδα, μας καθιστούν ως ιδανικό προορισμό για το διεθνές τουρισμό υγείας. Βασική μας φιλοδοξία είναι να δημιουργήσουμε στην Αττική ένα παγκόσμιο χωριό υγείας και φιλοξενίας, ευεξίας και ελληνικής φιλοξενίας, το οποίο θα επιτρέπει στον επισκέπτη να γνωρίσει την αυθεντική ελληνική φιλοξενία μέσα από προγράμματα που συμβάλλουν στην υγεία με δραστηριότητες ευεξίας. Εξάλλου, ο τουρισμός υγείας είναι ένα ισχυρό χαρτί και μπορεί συνολικά να προσθέσει στο ΑΕΠ της χώρας περίπου 13,6 δις ευρώ μέσα από την διαδικασία προφανώς της ανάπτυξης. Με αυτές τις σκέψεις θα ήθελα να συγχαρώ και πάλι για την προσπάθεια που κάνετε, κύριε Πρόεδρε, εσείς και τα στελέχη σας και βέβαια να πούμε η δική μας φυσική παρουσία δεν σχετίζεται μόνο με το να πούμε αυτά τα οποία προφανώς σχετίζονται με την Αττική μας, αλλά να πούμε ότι είμαστε αρρωγοί και στο δικό σας αγώνα και στη δική σας προσπάθεια. Ευχαριστώ πολύ.